Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, προς δόξαν Χριστού, θα ακούσουμε τώρα κάποια συγκλονιστικά περιστατικά, τα οποία να τα προσέξετε και να δώσετε ιδιαίτερα προσοχή και σημασία, με διάφορα θαύματα που θα μας διηγηθεί ένας εν Χριστώ αδελφός, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, για πολλούς λόγους, και πιστεύω θα σας ωφελήσουν, ταυτόχρονα θα σας συγκλονίσουν και θα σας οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μετάνοια. Εξήγησέ μας, αδερφέ, πώς γίνανε αυτά τα θαύματα και σημεία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Προς δόξα Θεού θα ομολογήσω ένα γεγονός που συνέβη πριν μερικά χρόνια, χωρίς να αποκαλύψω βέβαια να με τα στοιχεία μου για πολλούς και διάφορους λόγους. Δέχτηκα μετά από ενέδρα μία δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα να δεχθώ πάρα πολλά πλήγματα σε όλο μου το σώμα, ειδικά στην αριστερή θωρακική χώρα. Η αστυνομία έχει μαζέψει 23 ή 24 κάλικες από το σημείο του συμβάντος και εγώ πάρα πολλές βολίδες καρφωμένες στο σώμα μου και όπως σας είπα στην αριστερή θωρακική χώρα. Πόσες ήταν που σε χτυπήσαμε? 16. 16. Εκείνη τη στιγμή. Και έγινε το περιστατικό. Και πότε έγινε το περιστατικό? Το περιστατικό έγινε το 2009. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, βέβαια. Λοιπόν, εξερχόμαστε λοιπόν από την εργασία μου. Σε κάποιο φανάρι ήρθε μία μοτοσυκλέτα με δύο άτομα από πίσω και αρχίσανε να πυροβολούνε. Χτυπήθηκα πρώτος, είχα και ένα συνεπιβάτη δίπλα ο οποίος σκοτώθηκε επί τόπου, ακαριέα, ενώ εγώ έπεσα πίσω στο κάθισμα προσπαθώντας να αμυνθώ, να καλυφθώ. Κάποια στιγμή, την ώρα ας πούμε, που έβλεπα, την ίστατη στιγμή ας πούμε, που δεν υπήρχε σανίδα σωτηρίας και έβλεπα ότι, ότι έχω τελειώσει, ότι θα πεθάνω, ενεμφανίστη ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και συγκεκριμένα του Μανταμάδο, ο οποίος εμφανίστηκε στο στήθος του νεκρού δίπλα μου που είχα, συνανθρώπου μου, και μου είπε, μη φοβάσαι παιδί μου, όλα καλά θα πάνε. Εκείνη τη στιγμή, προσπαθώντας εγώ να δω από κοντά αυτόν που, τον ένα από τους δυο που πυροβολούσε, κατέβαλα προσπάθειες για να τον προσεγγίσω πιο κοντά και εκείνη τη στιγμή εκείνος σήκωσε το όπλο του και προσπαθώντας να μου δώσει τη χαριστική βολή, εκ των οποίων ας πούμε φορεί και το σημάδι ας πούμε στη μύτη. Όμως, ως εκ του θαύματος, αφού πάτησε τη σκανδάλη ο άλλος και ένιωσα το τράνταγμα στο κεφάλι μου ολόκληρο, εκείνη τη στιγμή έπιασα ασυναίσθητα με το χέρι μου το σαγόνι μου, το κεφάλι μου, για να δω ας πούμε αν είμαι ζωντανός ή νεκρός. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη. Και αφού διαπιστώνω ας πούμε ότι αναπνέω ότι ζω ακόμη, οι άλλοι βάλανε μπρος τη μηχανή και αποχωρήσανε, φύγανε, γιατί πάρω λίγο εκτελεστές μου. Από εκεί και ύστερα ζήτησα ας πούμε από τον κόσμο να με βοηθήσει, να βγω από το αυτοκίνητο, πράγμα που αρνήθηκαν ας πούμε οι άνθρωποι ας πούμε γιατί φοβόντουσαν, ήταν περαστικοί πάνω στον πανικό και στον φόβο τους. Και έτσι ας πούμε με τις δικές μου δυνάμεις, όσες μου είχαν απομείνει, βγήκα έξω από το αυτοκίνητο. Εκείνη τη στιγμή έβγαλα αίμα από το στόμα, υπόψη ότι ήμουν αδιάτρητος από σφαίρες, όπως είναι το σουρωτήρι, και από παντού έτρεχε αίμα από το σώμα μου. Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, αντικρίζω, ας το πούμε, νιώθω ότι φεύγω από αυτόν τον κόσμο και κοιτάζω από αριστερά προς τα δεξιά για τελευταία φορά τον κόσμο. Περνάει όλη μου ζωή μπροστά
από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι και εκείνη τη στιγμή και μένω στα αγαπημένα μου πρόσωπα που ήταν, ας πούμε, τα παιδιά μου πρωτίστως και από πίσω η σύζυγός μου και οι γονείς μου. Και σαν θέλοντας τελευταία, σαν τελευταία εικόνα κρατήσω πάλι τα παιδιά μου και ειδικά το κορίτσι που ήταν 5 ετών τότε. Από εκεί και ύστερα φεύγω. Πεθαίνω. Δηλαδή, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχα λιποθυμίσει, δεν είχα πέσει ακόμα. Χάνεις τον κόσμο. Χάνω τον κόσμο. Ας πούμε, με βάλανε σε ένα. Έρχεται το ασθενοφόρο, με παραλαμβάνει το ασθενοφόρο. Λοιπόν, και ήρθε και η αστυνομία, ας πούμε, σε πολύ χρονικό διάστημα. Άμεσα δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, και με βάλανε στο ασθενοφόρο. Στο ασθενοφόρο, ας πούμε, ανοίγω τα μάτια μου, του ζητάω να μου δώσουν οξυγόνο. Δεν μου δίναν οξυγόνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μου δώσαν οξυγόνο για αυτά, παρά μου λέγανε τώρα φτάνουμε, κάνει υπομονή. Εν τέλει, με πάνω στον Ερυθρό Σταυρό και από τον Ερυθρό Σταυρό και στον Ερυθρό Σταυρό, αφού μου κάνουν αξιονική τομογραφία, με βάζουν μέσα κατευθείαν στο χειρουργείο για να μου αφαιρέσουν, ας πούμε, τις βολίδες που είχαν καρφωθεί στο σώμα μου. Αφού λοιπόν έγινε η επέμβαση αυτή και ομολογώ προς δόξαν Θεού από τον τελευταίο νοσηλευτή μέχρι και τον θωρακοχειρούργο που με χειρούργησε, ήταν όλοι άνθρωποι του Θεού, με Χριστό όλοι. Αφού τέλειωσε η επέμβαση, μου είπε ο θωρακοχειρούργος, τώρα μου λέει, παιδί μου, θα πας, λέει, στην εντατική και σου εύχομαι, λέει, να γυρίζεις δυνατός και μην πάρεις καμία λίμωξη. Λέω, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ, και φεύγω, με πάνε στον Άγιο Σάββα. Υπόψη είναι ότι ξέχασα να πω, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μου στο ασθενοφόρο, πηγαίνοντάς μου για το νοσοκομείο, εκεί που τους ζήταγα να βάλουν οξυγόνο και δεν μου βάζανε, έφυγα. Έφυγες από αυτό. Έφυγα, πέθανα. Λοιπόν, και με γύρισε η ίδια η Παναγία πίσω. Ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου που είχε ξανασυμβεί αυτό, σε άλλο περιστατικό βέβαια, πιο παλαιό, αλλά ήταν η δεύτερη φορά, ας πούμε, που η ίδια Παναγία, ας πούμε, με γύρισε πίσω. Δηλαδή έφυγες, πήγες προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Τι είδες εκεί σας που πήγες, ας πούμε, πώς πήγες. Θα σας πω τώρα σε λίγο. Λοιπόν, η ίδια Παναγία γύρισε και είπε, να πούμε ότι δεν είναι η στιγμή μου, η ώρα μου ακόμη. Λοιπόν, και έτσι να πούμε, μετά άνοιξα τα μάτια μου ξανά, ας πούμε, και εκεί έλεγα, βάλτε μου οξυγόνο και δεν μου δίνανε αυτοί εκεί. Μετά από αυτή την ιστορία με πήγανε στον Άγιο Σάββα, πολύ τραυματίας. Δεν μου δίνανε πολλές πιθανότητες, ας πούμε, για να ζήσω, γιατί ήμουν πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Και υπόψη είναι ότι κατά τη διάρκεια που με χτυπήσαν, που δέχτηκα την επίθεση, μέχρι και την ώρα που με πήγανε στο νοσοκομείο, ήμουνα με το κουμποσκήνι στο χέρι. Έτσι, το οποίο ανεξάρτητα από αυτό που έγινε, ήμουνα με την ευχή στο χέρι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό ή όχι, βέβαια. Καλό είναι αυτό, να παραδειγματίζεται ο κόσμος. Ήμουνα με την ευχή και, εν πάση περιπτώσει, με πήγανε στον Άγιο Σάββα. Εκεί λοιπόν, επειδή είχα δεχθεί και μία σφαίρα από τις πολλές στο αριστερό χέρι πάνω στο κερκιδικό νεύρο, ήταν ανάπηρο το χέρι μου. Το αριστερό, πέρα από τα άλλα τραύματα που είχα. Στη συνέχεια... Και στη συνέχεια... Στη συνέχεια λοιπόν με πήγανε στην εντατική θεραπεία του Αγίου Σάββα και εκεί πέρα με είχαν βάλει ήμουνα σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη. Γεμάτη ήταν η εντατική από κόσμο. Σε διπλανό κρεβάτι ήταν ο πρώην διευθυντής του ΚΑΤ, ο οποίος κοιμήθηκε. Και όπως κοιμήθηκαν και όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα, πέραν εκτός από μένα και μια κοπελίτσα 16 χρονών. Οι υπόλοιποι κοιμήθηκαν στην εντατική. Λοιπόν, υπόψη είναι ότι όταν είχα συνέλθει, ας πούμε, εκεί πέρα, ας πούμε, κάποια στιγμή για λίγο, είχα ζητήσει να μου φέρουν απαρχής εξ αρχής και γίνει αυτό, την εικόνα του Μιχαήλ του Αρχαγγέλου. Λοιπόν. Και έτσι είχε γίνει και τον είχα δίπλα μου. Κάποια στιγμή λοιπόν διεπίστωσα ότι
κατά την ώρα, ας πούμε, κατά τις μέρες, ας πούμε, και ώρες που είχαν εκεί πέρα, έδινα τεράστια μάχη με διάφορες δυνάμεις. Δεν με άφηνα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να ησυχάσω, και γιατί άκουγα ουρλιαχτά φωνές, δαιμονικές φωνές, έτσι να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Λοιπόν, και με ενοχλούσαν συνέχεια, δεν μπορούσα να ησυχάσω. Με αποτέλεσμα μία εξ αυτών, ας πούμε, ένα βράδυ, από την πολύ την ένταση, έπεσα κάτω μαζί με το κρεβάτι που με είχαν δεμένο. Μου είχαν δέσει το αριστερό πόδι και το δεξί χέρι. Επειδή λέγανε οι γιατροί ότι είμαι βίαιος, τι βίαιος μπορεί να ήμουν ένας πολύ τραυματίας, έτσι, και με κομμένο το κερκιδικό νεύρο. Πώς να ήμουν βίαιος, ας πούμε. Και έτσι με είχαν δέσει, αλλά παρόλα αυτά έπεσα κάτω με το κρεβάτι. Είχε μπροστά, ας πούμε, και ένας αδερφός, ο οποίος έγινε μοναχός τώρα μετά από όλη αυτή την κατάσταση, ο Αθανάσιος. Ο Αθανάσιος. Έγινε μοναχός, ας πούμε, μετά από αυτά που βίωσε. Και εν πάση περιπτώσει, μετά από όλη αυτή την αγωνία που τράβηξα στην εντατική και τα μαρτύρια, όταν έλεγα την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σών με», στην τρίτη φορά διασκορπόντουσαν αυτά, αυτές οι φωνές, όλα αυτές, ναι, όλα αυτές φεύγανε, ναι, ναι, με την τρίτη φορά. Πόσο λοιπόν, δύναμη έχει δηλαδή η ευχή, ναι, «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ό,τι θέλει». Αν καταλάβαινε ο κόσμος τη δύναμη που έχει, δεν θα ασχολιόταν ο κόσμος με τίποτα άλλο παρά μόνο με την ευχή. Με την ευχή. Κάποια στιγμή λοιπόν φεύγω από αυτόν τον κόσμο και έγινε ένα ταξίδι αστραπή και βλέπω. Πώς έφυγες δηλαδή, ξαφνικά εκεί που καθόφυγες. Ήμουνα με υποστήριξη, με είχαν, ναι, με μηχανήματα και με αυτά, αλλά αισθανόμουν τι γίνεται και αυτά. Ναι. Και βλέπω ότι φεύγω και απομακρύνεται. Το κατάλαβες δηλαδή, είχες κάποια πληροφορία στην ψυχή. Το ένιωσα. Το ένιωσες ότι έφευγες. Ότι έφυγα. Και βλέπω λοιπόν να απομακρύνεται η γη, να πλησιάζω, δηλαδή απομακρύνεται η γη, όπως είναι σαν να μπαίνει κάποιος μέσα σε ένα αεροπλάνο. Ναι, και αλλά βλέπεις με πολύ τη σφαίρα τη γης να, ακριβώς, να μικραίνει. Να... Ακριβώς. Όσο εξαφανίστηκε, ναι, εξαφανίστηκε και τη γη. Ένα κόκκο, ας πούμε, ο οποίος εξαφανίστηκε. Και από εκεί και ύστερα, ας πούμε, βρέθηκα σε ένα χώρο ο οποίος ήταν πάνω στα σύννεφα, βρέθηκα δηλαδή πάνω στα σύννεφα, ναι, και κοιτάζω από αριστερά με τα δεξιά αντικρίζοντας μυριάδες μυριάδων ανθρώπων, δεν είδα φτερούγες, ναι, αλλά 1000% ήταν άγγελοι, ναι, γιατί ήταν λευκά ντυμένοι, ναι, και άκουγα μια φωνή που λέει «Υπερχιώνα λευκανθίσομαι». Λοιπόν, κοιτάζοντας, κοίτανε όλοι με αρχαίο ελληνικό ένδυμα, το, ναι, λευκό, ναι, αυτό, ναι, που το λευκό, και, με χρυσό σιρίτιο, στο λαιμό, στο τελείωμα, ναι, 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 του ρούχου και στη μέση, και ψέλνανε. Και ψέλνανε, θυμάσαι. Ναι. Το Άγιος. Άγιος, αλλά με μοναδική και ανομολόγητη γλυκύτητα, ναι. Γλυκύτητα, είναι απίστευτο. Η γαλήνη που με είχε καταβάλει είναι ανομολόγητη, διότι καμία γαλήνη και καμία νιρβάνα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή που βίωσα εκεί πάνω. Εκεί πάνω, τη μέγλη αυτή. Ακριβώς. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή δεν μπορούσα να εξηγήσω το τι γίνεται και αυτά, και αφού βλέπω όλη αυτή την κατάσταση, την απερατοσύνη, ας πούμε, του σύμπατος, των αγγέλων και αυτά, αισθάνομαι ότι κάποιος είναι δίπλα μου. Αισθάνομαι, ακόμη δεν είχα δει. Λοιπόν, και ήμουνα, τα χέρια μου, ήμουνα σκυμμένο το κεφάλι κάποια στιγμή και έπιανα τα αχαμνά μου, χωρίς να το καταλαβαίνω γιατί. Το μόνο που λέω, δίπλα μου, στην παρουσία που ήτανε, ενώ ταυτόχρονα, την ώρα που κάνω το ερώτημα, ταυτόχρονα το κοιτάζω, γιατί όλοι είναι ντυμένοι και εγώ είμαι γυμνός. Α, γι' αυτό. Και ήμουν πράγματι γυμνός εγώ, γιατί, ναι, μετά όταν συνήλθα ήμουν γυμνός. Σημαίνα αυτή τη ποδιά που βάζω να πάνω γι' αυτά. Αυτό είναι ακριβώς την εκρανάσταση του Ανδρέα. Ναι. Λέει, ό,τι ένδυμα φοράς εδώ,
Έτσι φεύγεις και πάνω. Ταιριάζει αυτό που λες. Ναι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι... Έχει γίνει στην εκρανάση το 2000. Δεν ήξερα ότι είμαι χωρίς ρούχα. Ναι. Ναι. Αφού μου είχαν βάλει μια ποδιά αυτή που με κεντρικήσανε οι γιατροί. Λοιπόν, και από εκεί και ύστερα, ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πάνω από 2,5 μέτρα, αυστηρός, αλλά γεμάτος γλυκύτατα ταυτόχρονα. Και μου λέει, έλα παιδί μου, να σε πάω να δεις. Εκεί λοιπόν που με πήρε και πήγα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω ή όχι, γιατί πολλοί μπορεί να το πούνε πλανεμένο ή ψεύτη ή οτιδήποτε άλλο. Μην το δίνει σημασία αυτό, αλλά οι καλοπροαίρετοι θα το εκτιμήσουν και ως δοξάν του Θεού. Εκεί λοιπόν είδα σε απόσταση, σε μια απόσταση, το Δεσπότη Χριστό ένθρονο. Στο θρόνο. Ένθρονο, γεμάτος άχτιστο φως, γεμάτος υπέρλαμπρο το φως. Ήταν μια εικόνα μοναδική. Και μου λέει ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, μέχρι εδώ, να μην τον πλησιάσω παραπάνω, μέχρι εδώ είσαι, εκεί. Μου λέει. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί και ύστερα, συνήλθα, μου κάνανε, πώς το λένε αυτό, με φάρμακα, με φέρανε, και η πρώτη κουβέντα που λέω στον γιατρό, γιατρέ, γιατί με φέρατε πίσω. Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπα σαν τώρα, γιατί με στεναχώρησε που έφυγα από εκεί, γιατί ήταν τόσο όμορφα και τόσο γαλήνια, που εν τέλει αν ο κόσμος γνώριζε όλα αυτά που λένε οι πατέρες και οι εκκλησίες για τη μεταθάνατο ζωή, κανένας μας δεν θα έκανε αυτά που κάνει στην εδώ ζωή, στον κόσμο αυτό. Θα προσπαθούσε να διορθωθεί, όλοι, να γίνει όσο γίνεται καλύτερος και αρεστός στον Χριστό. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που λένε οι πατέρες και η Εκκλησία ολόκληρη και ο Χριστός μας είναι όλα αλήθεια, διότι παρέα με τη δικιά μου την περίπτωση, συμπτωματικά, ας πούμε, γνώρισα άλλους 2 ανθρώπους. Ναι, αλλά πριν μας το πεις, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Είδες την Παναγία, είδες τον άγγελο το δικό σου, το συνοδό που λένε. Την ώρα που με χτυπήσανε, εμφανίστηκε εκεί το πρόσωπο του ταξιάρχη, του μανταμάδου, όχι όμως αυτό που είναι στο κουτί, αλλά ναι, το πρόσωπο που είναι έξω, στην εικόνα τη μεγάλη, αυτό το πρόσωπο, και μου μίλησε όπως μιλάω εμείς τώρα. Λέγοντάς μου, μη φοβάσαι παιδί μου, όλα καλά θα πάνε. Και εκείνη τη στιγμή ο άλλος πάτησε σκανδάλι και με χτύπησε. Στο πρόσωπο εδώ που βλέπεις, ας το πούμε εδώ. Και την οποία τώρα, γιατί δεν πέρασε γι' αυτά, δεν είναι δυνατόν μέσα από το μισό μέτρο να στοχίσει ο άλλος και τυφλός να είναι. Έτσι, αυτό είναι από πάνω. Δηλαδή δεν επέτρεψε ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος να μην είναι αυτός για τους λόγους που ξέρει εκείνος. Λοιπόν. Ποια είναι τα άλλα περιστατικά? Τα άλλα περιστατικά είναι να γίνει με έναν φίλο μου, ο οποίος κοιμήθηκε δυστυχώς, αλλά νομίζω είχε καλή ομολογία, ο Βαγγέλης, ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε πανομοιότυπη περίπτωση με τη δικιά μου, και είχαμε βρεθεί στα Καυσοκαλύβια μετά από 20 χρόνια. Για πες μας, πώς έγινε αυτό στα Καυσοκαλύβια? Είχαμε πάει για προσκύνημα εκεί στα Καυσοκαλύβια και φεύγοντας, βρίσκω έναν άνθρωπο εκεί περιμένοντας τον άρθρο καραβάκι, και μου λέει ο Ευάγγελος την ιστορία του. Ότι του είχαν στήσει ενέδρα, ας πούμε, δολοφονική, και τον είχε προδώσει ένας φίλος του, και στο σημείο που πήγε με τον φίλο του κατέβηκαν 2 αυτοκίνητα και άρχισαν να τους πυροβολούν. Ο φίλος του προδότης, ας πούμε, πέθανε επί τόπου, ενώ ο Ευάγγελος επέζησε διαθαύματος. Και μου λέει, γιατί ήρθε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και με το σπαθί του, μου λέει, απομάκρυνε τις σφαίρες με το σπαθί του. Με το σπαθί του απομάκρυνε τις σφαίρες. Μου λέει, δεν μπορείς να το καταλάβεις, μου λέει, αυτό που έζησα. Λοιπόν, ήταν πολυτραυματίας και ο Ευάγγελος, και από εκεί και ύστερα και μετά μετανόησε ο Ευάγγελος, ζούσε μια αθεάρεστη ζωή, γεμάτος ελεημοσύνες. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς πριν 3 χρόνια τον χάσαμε. Έφυγε από λίμωξη. Παράλληλα, ένας άλλος, ας πούμε, φίλος, ο οποίος ήταν σωματοφύλακας σε κάποιον πρέσβη ξένης χώρας, και μετά από ενέδρα που δέχθηκε από τρομοκρατική οργάνωση,
Μπήκε μπροστά να φυλάξει, να προστατεύσει την οικογένεια του πρέσβη, με αποτέλεσμα να δεχτεί και εκείνος πάρα πολλές σφαίρες, αλλά ο ίδιος ο πρέσβης τον έστειλε στο εξωτερικό και από εκεί και ύστερα μέσα στο νοσοκομείο, εκεί που βρισκόταν, στην Βρετανία συγκεκριμένα, δεν εμφανίστηκε ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος και συνέβησαν ό,τι σας είπα προηγουμένως, δηλαδή τον πήρε εγώ, πάνω. Όσο, ναι, τα πάντα, ό,τι σας είπα εγώ προηγουμένως. Τον πήγε μέχρι το θρόνο του Χριστού, πάντα, δηλαδή τα είδε. Όχι, για τον Χριστό δεν ανέφερε εκείνος. Αλλά είδε τους αγγέλους. Ναι, τα πάντα. Αυτό το... Δηλαδή είμαστε, ας πούμε, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικούς χωροχρόνους. Τώρα ο συγκεκριμένος από σωματοφύλακας έχει γίνει αρχιμανδρίτης υπόψη. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, παράτησε δηλαδή όλα αυτά μετά το περιστατικό που έγινε και το θαύμα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και έχει μεταστραφεί στην Ορθοδοξία και όχι απλά έχει μεταστραφεί, αλλά έχει γίνει και αρχιμανδρίτης, ας πούμε. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα θέλω να... θέλω ο κόσμος να μην έχει καμία αμφιβολία για τα όσα λέει η Εκκλησία και οι Άγιοι μας, να έχετε πίστη και να έχετε θάρρος και παρησία. Και το παλαιό περιστατικό που σου είχε συμβεί το 1984, έφυγες από εδώ. Ναι, το 1984 πάλι μετά από κάποιο επεισόδιο που είχε συμβεί μου στήσανε ας πούμε κάποιοι άνθρωποι μια ενέδρα και με χτυπήσανε πισόπλατα με αποτέλεσμα να καταλήξω στο νοσοκομείο βαθιά χτυπημένο στον πνεύμονα, όπως δηλαδή και τώρα που το είχα πάθει το 2009. Εκεί περιμένοντας να με βάλουν στο χειρουργείο, γιατί είχαν άλλο χειρουργείο μέσα, έφυγα όπως καθόμουνα, περίμενα δηλαδή πάνω στο φορείο και έφυγε η ψυχή μου και κοίταγα τον εαυτό μου από πάνω. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Ναι, αυτό ήταν το 1984. Κοίταγα λοιπόν το σώμα μου, ενώ δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς γίνεται να είμαι κάτω και να βλέπω το σώμα μου από πάνω. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν βγαίνουν οι γιατροί, βγάζουν τον άλλο να βάζουν εμένα μέσα. Έβλεπα όλη τη συνομιλία που κάνανε οι γιατροί. Τους μίλαγα, αλλά δεν με ακούγε εμένα κανένας. Και εν τέλει, εγώ είχα φύγει, προσπαθούσα να καταλάβω που βρίσκομαι, αν είμαι ζωντανός ή νεκρός. Λοιπόν, γιατί τους μίλαγα, αλλά δεν έπρεπε να καμία απάντηση από κανένα, ναι. Ας πούμε, αυτό είχε γίνει και τώρα το 2009, τώρα πάλι το ίδιο έβλεπα, ας πούμε, τέλος πάντων. Και εν τέλει, νιώθω ξανά πάλι ότι φεύγω, όπως σας είπα και προηγουμένως, αλλά εκεί δεν είχα δει πριν αυτό που σας είπα με τα σύννεφα και τους μυριάδες, τους άγγελους και αυτά, αλλά δεν την Παναγία, ολόκληρη, ολόσωμη, με κάποια άλλη δίπλα της και δεν είμαι σίγουρος, αλλά θεωρώ πως ήταν η Αγία Παρασκευή, έτσι θεωρώ, έτσι νομίζω, στην ψυχή. Έτσι είχα νομίζω. Λοιπόν, και η Παναγία γύρισε και είπε, γιατί τον φέρατε τώρα, δεν είναι η ώρα του, πάρτε τον πίσω. Και αυτό έγινε. Και σε φέραν κατευθείαν πίσω. Και με φέραν κατευθείαν πίσω, να πούμε. Μάλιστα. Έτσι, και θέλω να πω επίσης ότι για να καταλάβετε ας είναι τη δύναμη του Αγίου Θεού, ότι και στην πρώτη περίπτωση αλλά και στη δεύτερη που ήμουν πάρα πολύ σοβαρά, όπως και την πρώτη, αλλά στη δεύτερη ήταν κάτι το πολύ εξαιρετικό. Ενώ μου είχαν κάνει τραχιοστομία, και δεν ξέρω αν γνωρίζετε από τραχιοστομία πόσο καιρό κάνει να μιλήσει ένας ασθενής, εγώ μίλησα μετά την τραχιοστομία που με είχαν στην εντατική μετά από τρεις μέρες. Δηλαδή την τρίτη μέρα είχε έρθει και δημοσιογράφος γνωστός, ας πούμε, μεγάλος, να πάρει συνέντευξη και του μίλησα. Λοιπόν, που δεν μπορείς να μιλήσεις με την τραχιοστομία, φίλε μου. Θες μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να συνέλθεις. Ναι. Και επίσης το χέρι μου που είχε χτυπηθεί το αριστερό στο κερκυδικό νεύρο, δεν μου δίνανε καμία πιθανότητα οι γιατροί, τόσο από το ΚΑΤ, τόσο από τον Ερυθρό Σταυρό, όσο και από ένα κέντρο αποκατάστασης, ότι θα ανανύψει. Δηλαδή παιδεύτηκα πάρα πολύ τι ρεύματα και τι φυσιοθεραπείες και δεν ακουγότανε τίποτα. Και όμως με προσευχή και εμπιστοσύνη στον Άγιο Θεό,
απεριόριστη εμπιστοσύνη. Το χέρι μου, όπως βλέπετε, επανήλθε. Έτσι, δηλαδή, επανήλθε. Εντάξει. Ενώ ήμουν, ας πούμε, 2 χρόνια χωρίς να μπορέσει. Ναι. Πού, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, είχε επανήλθει. Και εδώ ήταν η σφαίρα στο κυρικητικό νεύρο, τώρα δεν ξέρω, φαίνεται από το 2009. Ναι. Λοιπόν. Και επανήλθε. Με τη χάρη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Έτσι, μόνο εκεί πηγαίνει, εντάξει, δεν πάει παραπάνω, δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Διορθώθηκε όμως. Το θέμα είναι ότι διορθώθηκε εκεί που ήταν ανέλπιστο. Αυτά ήθελα να. Μάλιστα, ήταν πολύ ωραία αυτό που μας είπες και μας γυρνάνε και εμάς πίσω να κάνουμε μεγαλύτερη, βαθύτερη μετάνοια, να έχουμε μεγαλύτερη πίστη στον Χριστό, στην Παναγία και να ελπίζουμε στην αιώνια ζωή και να κάνουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο αγώνα εδώ σε αυτή τη λίγη ζωή που έχουμε να ζήσουμε για να μπορέσουμε να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτό που είπες για την ωραία προσευχή, ότι όποτε έλεγες την ωραία προσευχή φεύγαν οι πειρασμοί. Αυτό σαν επικέντρωση ότι εν ονόματι Ιησού μάστιζε πολεμίους, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι η ανώτερη προσευχή που οι ασκητές παρατούσαν τα πάντα, μοναστήρια, το ψάλσιμο με το στόμα και αφοσιωνόντουσαν στην ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ότι θέλει Ιησού». Χριστός Ανέστη, αδελφές, ευχαριστούμε και εύχομαι αυτό να γίνει παράδειγμα για μετάνοια σε πολλούς ανθρώπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαζάκη, και εύχομαι η Παναγία να σκεπάζει όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες, όλο το λαό και δει την Ελλάδα μας. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Oh!